Έξοδο για καφέ στη Λευκοσία με συνεργάτες του και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρία Σελίπα επέλεξε το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αδέρφων Φίτου. Νομίζω αρκετά άκουσαν οι πολίτες από εμάς. Είναι οι μέρες που θα μιλήσουν οι πολίτες και θα δείξει η Τενέκα. Καλή δύναμη σε όλους και καλή ψήφα. Επειδή είμαι περιτριγυρισμένη από γυναίκες εδώ, να πω ότι σκέφτομαι τις γυναίκες και ότι είναι το. Εμείς οι γυναίκες είμαστε το μισό του ουρανού. Εύχομαι αύριο να είναι οι γυναίκες το μισό ψήφου στην κάλπη. Ο Γενικός Γραμματέας του Ακέλαντρος Κυπριανού συμμετείχε σε φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα με παλέμαχους ποδοσφαιριστές και υποψηφίους του κόμματός του με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Μακάρι Νοσοκομείου. Να πω ότι εμείς μιλούσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ταλαιπωρήσαμε αρκετά τον κόσμο. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός. Αύριο είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Τους καλούμε να πάνε στην κάλπη να κάνουν την επιλογή την οποία θέλουν. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και η σύζυγός του παρέθεσαν γεύμα σε συνεργάτες και υποψηφίους του ΔΙΚΟ. Με την ψήφο μας θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να αλλάξουμε στον τόπο μας για να έρθουν καλύτερες μέρες. Να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αύριο, ιδιαίτερα τις γυναίκες, για το καλό της Κύπρου μας, για το καλό των παιδιών μας. Τη Λεμεσό και το εμπορικό κέντρο της πόλης επισκέφθηκε μαζί με τους υποψηφίους της ΕΔΕΚΟ Μαρίνο Σιζόπουλος. Γεύμα επίσης στη Λεμεσό είχαν υποψήφοι της αλλαγής γενιάς ενώ υποψήφοι των οικολόγων σε εστιατόριο στην Παλιά Λευκοσία. Λίγο την κίνηση, να μιλήσουμε λίγο με τους καταστηματάρχες, να δούμε πώς κινείται η αγορά. Σημαντικό να πάρουμε τις δυνάμεις για να αντεπεξέλθουμε όχι μόνο τις εκλογές αλλά και τις επόμενες μέρες που θα ακολουθήσουν. Στο δόφραγμα της οδού Λίδρας μαζεύτηκαν υποψήφοι και υποστηρικτές της αλληλεγγύης ενώ έξοδο για καφέ είχαν αυτή της δημοκρατικής παράταξης. Ελπίζω αυτές τις ώρες που όλοι θα έχουμε έτσι να κάνουμε τη δική μας ενδοσκόπηση να αναλογιστούμε και τις ευθύνες μας για την πατρίδα μας, τον τόπο μας, τη νέα γενιά. Αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί προγραμματίζουν επισκέψεις σε εκλογικά κέντρα ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να τα παρακολουθήσουν από τα κεντρικά κομματικά γραφεία.